από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις πολυεθνικές με το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στα γαλαζοπράσινα νερά του Βάλου με ένα κλικ διαφορά. Οι ψηφιακοί νομάδες, εργαζόμενοι που παράγουν από τον υπολογιστή τους, είναι η νέα τάση στην παγκόσμια αγορά εργασίας, η οποία περνά από την Κρήτη. Υπάρχουν ήδη ενεργές κοινότητες ψηφιακών ομάδων και στα Χανιά και στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές και θα έρθουμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε επαφή μαζί τους. Η Περιφέρεια Κρήτης έκανε ήδη το άλμα στο μέλλον με ένα φιλόδοξο σχέδιο προσέλκυσης ψηφιακών ομάδων που ήδη σπέβδουν να επωφεληθούν από την ευκαιρία να ζήσουν στην Κρήτη και να εργαστούν από το νησί, ενισχύοντας με την παρουσία τους την τοπική οικονομία. Είμαι μακριά από το χώρο της επιχείρησής μου και μπορώ να εργάζομαι απρόσκοπτα, ενώ απολαμβάνω τη φύση, κάνω διακοπές και παράγω. Απαιτείται μίνιμουμ ένα μηνιαίο εισόδημα των 3.500 ευρώ. Αμέσως μετά την πρόσφατη ψήφιση της νομοθεσίας για την εθνική βίζα των ψηφιακών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης έσπευσε να προετοιμάσει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης και ενημέρωσης όσων επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν από την Κρήτη. Ήδη στις ελληνικές αρχές έχουν κατατεθεί πάνω από 3.000 αιτήσεις αυτοαπασχολούμενων ή ελεύθερων επαγγελματιών στους τομείς των οικονομικών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ από κάθε γωνιά του κόσμου, ώστε να τους χορηγηθεί η ειδική βίζα διάρκειας 1-3 ετών. Και από τις 5 ηπείρους έχουμε δηλαδή ερωτήματα από την Αυστραλία, από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, από τη Ρωσία, από την Ιαπωνία, είναι από την Ινδία και κυρίως είναι οικογενειάρχες. Τα άτομα δηλαδή, τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να έρθουν και στοχευμένα στην Κρήτη, έτσι όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι κυρίως οικογενειάρχες, είναι κυρίως remote workers. Υψηλού μορφωτικού επίπεδου, ασχολούνται κυρίως με τεχνολογίες, με εμπόριο και μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στον τόπο που εγκαθίστανται. Η Ελλάδα που έχει θεσπίσει το πιο ελκυστικό πακέτο φόρο απαλλαγών, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Τουρκία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεων. Η περιοχή της Κρήτης αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο πόλο έλξης. Ήταν και παραμένει μέχρι στιγμής η πρώτη πλατφόρμα περιφέρειας ελληνικής που ασχολήθηκε διακριτά με το θέμα των ψηφιακών ομάδων και των απομακρυσμένων εργαζόμενων. Μας ρωτάνε από όλο τον πλανήτη για το πώς μπορούν να έρθουν στην Κρήτη και να εργαστούν με τον τρόπο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, έως το 2035 υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι ψηφιακά θα ανέλθουν σε 1 δισεκατομμύριο. Η Ελλάδα φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει δυναμικά μεγάλο μερίδιο από τη συγκεκριμένη πίτα μιας άλλης μορφής τουρισμού και να αναδειχθεί σε πόλο έλξης, καθώς τα οικονομικά και όχι μόνο ωφέλη είναι πολλά.